Εδώ. Μιας και κοντεύουμε στις γιορτές, η κυβέρνηση μάλλον εμπνεύστηκε από τα φανταχτερά χριστουγεννιάτικα περιτυλίγματα που κερδίζουν τις εντυπώσεις ακόμα και αν το περιεχόμενο του πακέτου δεν είναι το ίδιο εφάνταστο. Κάπως έτσι μόνο θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει τον τόσο μεγαλεπίβολο τίτλο για το φορολογικό νομοσχέδιο με αναπτυξιακή, λέει, διάσταση για την Ελλάδα του αύριο. Και αν κάποιος δεν έπιασε ακόμα το νόημα για το πώς ονειρεύεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την ανάπτυξη και την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο, όνειρο που έγινε φανερό από τις ρυθμίσεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, που έλυσαν τα χέρια στους επιχειρηματικούς ομίλους να παρακάμπτουν συλλογικές συμβάσεις, περιβαλλοντικούς όρους και άλλα τέτοια ενοχλητικά για τα κέρδη τους εμπόδια. Να πούμε βέβαια την αλήθεια, δεν απέχουν πολύ και τα όνειρα αυτά από αυτά της προηγούμενης κυβέρνησης, μάλλον από το ίδιο πλευρό κοιμούνται. Μπορεί λοιπόν κάποιος και να θαμπωθεί από αυτό το εντυπωσιακό περιτύλιγμα του νομοσχεδίου, γιατί αυτό έχει επενδυθεί και με τις ανάλογες τυμπανοκρουσίες, ότι το νομοσχέδιο αυτό προχωράει σε δίκαιη αναδιανομή για την ελάφρυνση των πολλών από τα φορολογικά βάρη. Όλη αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα έρχονται όμως να χαλάσουν τα ενοχλητικά για όλους μαθηματικά, που ξεπροβάλλουν πεισματάρικα μόλις προχωρήσει το περιεχόμενο του φανταχτερού πακέτου. Εκεί τα νούμερα, όσες φορές και αν τα προσθέσεις από πάνω προς τα κάτω ή αντίστροφα, δεν πρόκειται να καταλήξουν σε ίση φορολογική ελάφρυνση εργαζομένων, μικρών και μεσαίων αγροτών και αυτοαπασχολουμένων, με αυτοί που για άλλη μια φορά θα έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για άλλη μια φορά το πάρτα όλα έπεσε στο κεφάλαιο και για τα λαϊκά στρώματα μονότονα τόσα χρόνια η σβούρα καταλήγει στο «δώστε όλοι». 93% των φορολογικών εσόδων πληρώνει ο λαός και φιλική συμμετοχή των επιχειρηματικών ομίλων μόλις τα 7%. Όση χρυσόσκονη και να βάλεις, τέτοια διαφορά δεν κρύβεται. Και τι λέτε τώρα, αυτό το 7% να μειωθεί περισσότερο. Και δεν θέλει μεγάλη φαντασία να σκεφτείς ποιος θα πληρώσει και πάλι τη διαφορά. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα που 10 χρόνια τώρα πληρώνουν τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα με τους έκτακτους δίθεν φόρους που τους φορτώσατε με τη σειρά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και έρχεστε σήμερα να τα μονιμοποιήσετε. Είναι αυτά τα εφάπαξ, κύριε Τσακαλώτο, που γίναν μόνιμα. Οι κυβερνήσεις φεύγουν, αλλά οι φόροι μένουν. Δεν μένουν βέβαια για όλους τα ίδια. Φέρνει το νομοσχέδιο σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους με την παραπέρα μείωση των φορολογικών συντελεστών τους από το 28% στα 24%. Μειώνεται και στο μισό τη φορολογία στα κέρδη των μετόχων των ανωνύμων εταιριών. Το μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 15% στο 10% και εσείς τώρα το φέρνετε στο 5%. Μάλιστα, η ελάφρυνση αυτή θα ισχύσει αναδρομικά από τα κέρδη του 2019. Από αυτές και μόνο τις δύο φοροαπαλλαγές που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο, που προστίθενται βέβαια στα δώρα και τις διευκολύνσεις που με κάθε ευκαιρία τους κάνετε, οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα βγουν κερδισμένοι κατά 615 εκατομμύρια ευρώ. Με σταθερά τα πρωτογενή πλεονάσματα, ψάξτε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Αυτοί που πλήρωσαν για να δημιουργηθεί και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που όλοι ξεφουλκείται, το 1,2 δις. Που τώρα θα μοιράσετε δίνοντας πάλι τη μερίδα του λέοντος σε μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους, πάνω από το 50% των εισόδων αυτών, και τα υπόλοιπα θα φτάσει τελικά σταγόνα στον ωκεανό στο λαϊκό εισόδημα. Περίσεψαν οι τυμπανοκρουσίες για τη βαθιά ανάσα που θα πάρουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, οι αυτοαπασχολούμενοι. Ακούγεται αλήθεια πιο μαλακά, αντί να πεις ότι διατηρούμε την απαράδεκτη προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, που μπορεί και να μην βγάλεις ποτέ. Αλλά το μειώσαμε από το 100% στο 95%. Αλλά και αυτή την ανάσα που λέτε ότι έδωσαν στα χαμηλά εισοδήματα, φροντίζετε να τους την κόψετε πριν καν την πάρουν. Τι να πρωτοπληρώσουν με την ελάφρυνση που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα φτάνει στα 15 ευρώ το μήνα. Την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ που ψηφίσατε πριν από λίγες μέρες. Την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που έρχεται. Που έρχεται να βυθίσει σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους που ζουν καθημερινά υπό την απειλή των κατασχέσεων. Τον ένφια που δήθεν μειώσατε για να επαναφέρετε σε λίγο στα ίδια επίπεδα με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Τον ένφια που ήρθε σαν έκτακτος φόρος με τα μνημόνια για να γίνει τελικά μονιμότερος από το ίδιο το δικαίωμα στην κατοικία που καθημερινά αμφισβητείτε.
Τα άλλα έκτακτα που γίναν τακτικά ατέλεια επιτιδεύματος στις φορές αλληλεγγύης, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους αυξημένους συντελεστές ΦΠΑ, ακόμα και στα βασικά είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, ή τις παροχές στην υγεία, παιδεία και πρόνοια που ακόμα μια φορά απετσοκόβονται στον προϋπολογισμό. Συνεχίζετε να ξεχνάτε επιμελώς τα συσσωρευμένα βάρη που όλοι μαζί φορτώσατε στα λαϊκά στρώματα στα τόσα χρόνια της κρίσης. Αυτά βέβαια δεν αναιρούνται με ελαφρύνσεις που εξανεμίζονται πριν προλάβουν να μπουν στο πορτοφόλι για τους εργαζόμενους και καμία βέβαια σχέση δεν έχουν με τα δώρα που αφιδώς κάνετε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν μιλάμε βέβαια για τους εφοπλιστές, γιατί σε αυτούς έχετε δώσει εφόρου ζωής, φορολογική ασυλία, με τη συνταγματική κατοχήρωση, την οποία κανένας σας δεν τόλμησε να ακουμπήσει, ούτε σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως σταθερά προτείνει το ΚΚΕ. Και έχουμε το οξύμορο να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές, κάτι που ούτε στα όνειρά τους δεν βλέπουν οι αγρότες. Και ενώ οι εφοπλιστές φορολογούνται συμβολικά και σε θελοντική βάση, οι νησιώτες έχασαν στα χρόνια της κρίσης και αυτό το αυτονόητο δικαίωμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που θα έπρεπε να είναι η ελάχιστη τουλάχιστον διευκόλυνση λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς, αλλά και των λοιπόν δυσκολιών που αντικειμενικά υπάρχουν στα νησιά. Παραμένει βέβαια τουλάχιστον προκλητική η απαράδεκτη σύνδεση των μειωμένων συντελεστών με το προσφυγικό, που πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ εμπνεύστηκε για τα 5 νησιά που έχετε μετατρέψει σε αποθήκες ψυχών, κατάσταση που θέλετε τώρα και να μονιμοποιήσετε. Γι' αυτό λοιπόν, μην προσπαθείτε να κρύψετε τη σταθερή σας μεροληψία προς τους επιχειρηματικούς ομίλους με δήθεν ωραία λόγια για εξασφάλιση με αυτόν τον τρόπο πολλών και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Και αυτό σας το επιχείρημα το έχει καταρρύψει ήδη η μέχρι τώρα πορεία σας. Το έχετε αποδείξει με τον νόμο που ψηφίσατε πριν λίγες μέρες για τη ΔΕΗ, που υποχρεωτικά οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα δουλεύουν με χειρότερους όρους από ό,τι μέχρι τώρα εργαζόμενοι. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έδωσε δώρο στις επιχειρήσεις για να επικαλούνται οικονομικές δυσκολίες για να μειώνουν ανεξέλεγκτα τους μισθούς των εργαζομένων, αλλά το έχει αποδείξει και η ίδια η πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Με πιο κραυγαλαία τα παραδείγματα των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού, που παραμένουν σε εργασιακό μεσαίωνα παρά τα ρεκόρ κερδών που καταγράφουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Και με αυτό το νομοσχέδιο δείξατε για ακόμα μια φορά πως η πολιτική σας είναι βαθιά εχθρική για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα, τους νέους εργαζόμενους που δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τη μεγαλοκαρδία των επιχειρηματικών ομίλων που διαφημίζεται και τους οποίους αφιδώς ενισχύουν όλες οι κυβερνήσεις. Δικαιούνται και πρέπει να διεκδικήσουν ολόκληρο τον πλούτο που ήδη παράγουν. Ευχαριστώ.